ο Άγιος Νεομάρτηρας Ευγένιος Ροντιόνοφ, Ρώσος. Γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου του 1977 κοντά στην Μόσχα και συγκεκριμένα στο χωριό Κουρίλοβο, στην περιοχή της πόλεως Παντόλσκ. Ήταν το μοναδικό παιδί της οικογενείας και βαπτίστηκε ορθόδοξος χριστιανός κατά την παιδική του ηλικία. Η μητέρα του ονομάζεται Λουμπλιόβ Βασίλευνα. Το 1989 η γιαγιά του πήρε τον μικρό Ευγένιο και τον πήγε στην εκκλησία για να εξομολογηθεί για πρώτη φορά και να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Ο ιερέας πρόσεξε ότι το παιδί δεν φορούσε σταυρό και κατά τη διάρκεια της ιεράς εξομπολογήσεως του φόρεσε έναν σταυρό τον οποίο ο μικρός Ευγένιος δεν τον έβγαλε ποτέ από επάνω του. Μάλιστα έφτιαξε ένα χοντρό κορδόνι και τον πέρασε εκεί. Η μητέρα του όταν είδε ότι φορούσε τον σταυρό, τον προέτρεψε να τον βγάλει, διότι όπως είπε θα τον περιγελάσουν οι συμμαθητές του. Ο Ευγένιος δεν απάντησε, αλλά και δεν την υπάκουσε. Όταν τελείωσε τις σπουδές του το 1994, εργάστηκε ως επιπλοποιός, επάγγελμα που του απέφερε πολλά έσοδα. Στις 25 Ιουνίου του 1995 παρουσιάστηκε στον στρατό και μετά από την βασική του εκπαίδευση, στις 13 Ιανουαρίου του 1996, τοποθετήθηκε στα συνοριακά φυλάκια Τσετσενίας, Ιγκουερίνας. Ακριβώς ένα μήνα μετά, στις 13 Φεβρουαρίου του 1996, εχμαλωτίστηκε. Η εχμαλωσία του έγινε ως εξής. Η στρατιωτική υπηρεσία έστειλε τέσσερις στρατιώτες, μεταξύ των οποίων και τον Ευγένιο, για να κάνουν ελέγχους στα αυτοκίνητα που διέρχονταν από έναν συγκεκριμένο δρόμο. Δυστυχώς οι αρμόδιοι έστειλαν τους στρατιώτες χωρίς να υπάρχει καμία προηγούμενη οργάνωση. Δεν υπήρχε καν φωτισμός και καμία ασφάλεια. Από αυτόν τον δρόμο περνούσαν πολύ συχνά τσετσένοι μεταφέροντας όπλα, εχμαλώτους και ναρκωτικά. Τη νύχτα εκείνη πέρασε από εκείνο το δρόμο ένα στενοφόρο. Όταν οι στρατιώτες το σταμάτησαν για έλεγχο, ξαφνικά από μέσα πετάχθηκαν πάνω από δέκα τσετσένοι, πολύ καλά οπλισμένοι. Ακολούθησε συμπλοκή και οι τσετσένοι συνέλαβαν και τους τέσσερις Ρώσους στρατιώτες. Αυτό έγινε στις τρεις τη νύχτα. Στις τέσσερις η ώρα Ήρθαν άλλοι στρατιώτες για αλλαγή φρουράς, μα φυσικά δεν τους βρήκαν και κατάλαβαν αμέσως τι είχε συμβεί. Μετά από λίγες μέρες, η υπηρεσία του στρατού ενημέρωσε τους γονείς των στρατιωτών για την εξαφάνιση τους. Η μητέρα του Ευγενίου κατάλαβε ότι δεν πρόκειται για εξαφάνιση, αλλά για εχμαλωσία και πήγε με κίνδυνο τη ζωή στην Τσετσενία για να βρει το παιδί της. Έφτασε στην πόλη Χαγκαλά και μετά από πολλές προσπάθειες ήρθε σε επαφή με αρχηγούς διαφόρων αντάρτικων ομάδων της Τσετσενίας. Προσπαθώντας να μάθει για την τύχη του Ευγενίου, διότι γνώριζε ότι οι Τσετσένοι δεν σκοτώνουν αμέσως τους εχμαλώτους, αλλά περιμένουν μήπως και πάρουν λίτρα και τους ελευθερώσουν. Οι ίδιοι οι Τσετσένοι τη είπαν ότι ο γιος τη ζούσε, αλλά ήταν εχμάλωτο, και σιώπησαν με νόημα προσπαθώντας να υπολογίσουν πόσα χρήματα μπορούσαν να αποσπάσουν από εκείνην. Εκείνον τον καιρό, ένας ζωντανός στρατιώτης εχμάλωτος στήχιζε 10.000 δολάρια, ενώ ένας αξιωματικός 50.000 δολάρια. Όταν κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν αρκετά χρήματα, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Η μητέρα του πήγε παντού για να τον ψάξει. Πέρασε από χωριά, από δρόμους μενάρκες, από μέτωπα συγκρούσεων, γνώρισε πολλούς αξιωματικούς τσετσένους και όπως λέει και η ίδια, πέρασε από όλους τους κύκλους του Άδη. Από την πρώτη ημέρα της εχμαλωσίας του Ευγενίου, η οποία διήργησε 100 ημέρες, οι αντάρτες επειδή είδαν ότι φοράει σταυρό, προσπάθησαν να τον κάμψουν ψυχικά, ώστε να καταφέρουν, αν ήταν δυνατόν, να τον αναγκάσουν να αρνηθεί την πίστη του, να βγάλει τον σταυρό, να γίνει μουσουλμάνος και να τον κάνουν δίμιο και φωνιά των άλλων Ρώσων εχμαλώτων. Ο Ευγένιος βέβαια αρνήθηκε όλες τις προτάσεις και παρά τους συνεχείς ξυλοδαρμούς, τα πάμπολα βασανιστήρια και τις υποσχέσεις ότι θα ζήσει αν βγάλει το σταυρό του, δεν μπόρεσαν με τίποτα να τον κάμψουν. Αργότερα οι ίδιοι οι αρχηγοί των ανταρτών είπαν στην μητέρα του «Εάν ο γιος σου γινόταν ένας από εμάς, δεν θα τον αδικούσαμε». Στις 23 Μαΐου του 1996, δηλαδή την ημέρα των γενεθλίων του, πήραν τέσσερις εχμαλώτους στρατιώτες, μεταξύ των οποίων και τον Ευγένιο, για να τους θανατώσουν. Πρώτα θανάτωσαν τους τρεις συνεχμαλώτους του. Έπειτα του πρότειναν για τελευταία φορά να βγάλει τον σταυρό του λέγοντας ότι «ορκιζόμαστε στον Αλλάχ ότι θα ζήσεις» ο Ευγένιος και πάλι αρνήθηκε και τότε υπέστη το φρικτό του μαρτύριο. Τον έσφαξαν με μαχαίρι, κόβοντας εντελώς το κεφάλι του, αλλά δεν τόλμησαν να βγάλουν τον σταυρό από τον λαιμό του. Τον έθαψαν με το σταυρό, αλλά χωρίς το κεφάλι. Τελικά η μητέρα του βρήκε τον Ευγένιο μετά από εννέα μήνες και πάλι ζήτησαν οι Τσετσένοι τέσσερις χιλιάδες δολάρια για να τις δώσουν το λείψανο. Τη έδωσαν και βιντεοκασέτα με το μαρτύριο του γιού τη και τις διηγήθηκαν οι ίδιοι την πορεία της εχμαλωσίας του και τα βασανιστήρια. Η μητέρα του Ευγενίου πούλησε το διαμέρισμά της και ό,τι άλλο μπορούσε μέχρι και ρούχα πούλησε για να μπορέσει αφενός μεν να δώσει τα λίτρα, αφετέρου δε να ανταπεξέλθει στα έξοδα της κηδείας, ειδικού φερέτρου μεταφοράς κλπ., τα οποία δεν ήταν και λίγα. Τελικά στις 20 Νοεμβρίου του 1996 μετέφερε το λείψανό του στο χωριό τους και το έθαψε στο κημητήριο. Μετά από λίγες μέρες ο πατέρας του Ευγενίου πέθανε δίπλα στο μνήμα του γιού του από την λύπη του. Αμέσως σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, ο Άγιος Μάρτυρας Ευγένιος άρχισε να εμφανίζεται και να κάνει θαύματα. Παρακάτω θα παραθέσουμε, αγαπητοί αδελφοί, ορισμένες μαρτυρίες και επεμβάσεις του Αγίου Ευγενίου ένα κοριτσάκι που έμενε σε ορθόδοξο ορφανοτροφείο, διηγήθηκε ότι τις εμφανίστηκε κάποτε ένας ψηλός στρατιώτης με κόκκινο μανδύα, ο οποίος της είπε ότι είναι ο Ευγένιος. Την έπιασε από το χέρι και την οδήγησε στην εκκλησία. Το κοριτσάκι έλεγε «Παραξενεύτηκα που φορούσε κόκκινο μανδύα, διότι οι στρατιώτες δεν φορούν σήμερα τέτοιο μανδύα» και σκέφτηκα ότι αυτός πρέπει να είναι ο μανδύας του μάρτυρα. Σε πολλές εκκλησίες πάλι έχουν δει έναν στρατιώτη με πύρινο μανδύα, ο οποίος βοηθάει τους εχμαλώτους στην Τσετσενία να δραπετεύσουν από την εχμαλωσία τους και να διαφύγουν από κάθε κίνδυνο, όπως νάρκες κλπ. Σε ένα νοσοκομείο τραυματιών πολέμου, οι τραυματισμένοι στρατιώτες πιστοποιούν ότι ένας Άγιος Μάρτυρας Ευγένιος τους βοηθάει, ειδικά όταν πονάνε πολύ. Όταν κάποιοι από αυτούς πήγαν στο ναό του Σωτήρος στην Μόσχα, είδαν την εικόνα του Μάρτυρα και ανεγνώρισαν Αυτόν που τους βοήθησε. Τον στρατιώτη με τον κόκκινο μανδύα τον αναγνωρίζουν και οι φυλακισμένοι κυρίως βοηθάει τους πολύ καταβεβλημένους και συντετριμένους ψυχικά λόγω της φυλακής εώς Μετά από τρία χρόνια και τρεις μήνες, ο αρχηγός και όλη η ομάδα του, οι σφαγείς του Ευγενίου, σκοτώθηκαν από τους ίδιους τους Τσετσένους μετά από εμφύλιες αντιπαραθέσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά περισσότερο την ημέρα του μαρτυρίου του στις 23 Μαΐου έρχονται για προσκύνημα στον τάφο του πολλοί πιστοί και αναφέρονται πολλά θαύματα.